Γεια σας, ονομάζομαι Μαριλία Θανασοπούλου. Είμαι υπεύθυνη των ανθρωπίνων πόρων στην εταιρεία που ιδρύσαμε. Συγκεκριμένα είμαστε η Social Food Grid, μία επιχείρηση που δημιουργήθηκε από εμένα και τους μαθητές μου, μαθητές της Β' Λυκείου των εκπαιδευτηρίων Μπουγά, στα πλαίσια συμμετοχής μας στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας των Νέων για μία εικονική επιχείρηση. Συγκεκριμένα δημιουργούμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα προσφέρει αυτοματοποιημένη διευθέτηση πλεονάσματος φαγητού, ξενοδοχείων, οικοκυριών, ακόμα και σχολείων που προσφέρουν κάποια γεύματα στους μαθητές, αλλά πολλές φορές χάνονται λόγω του ότι μπορεί αυτοί να λείπουν. Άρα από το να πετιέται το φαγητό το δίνουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα στις μέρες μας όπου υπάρχει οικονομική κρίση είναι αδύνατον και πολύ άσχημο να πετιέται το φαγητό, ενώ πολλοί άνθρωποι το χρειάζονται διότι μπορούν να έχουν χάσει τη δουλειά τους. Άρα είναι απαραίτητο να προσφέρετε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Οπότε μέσω της πλατφόρμας εσείς διοχετεύετε το φαγητό σε αυτούς που το χρειάζονται. Ναι, αυτό ακριβώς. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αγγελίνα Ανδριανού και είμαι υπεύθυνη πωλήσεων του εξωτερικού της εταιρείας Social Food Grid. Αρχικά, η ιδέα μας πηγάζει από μια πολύ απλή καθημερινή ρουτίνα. Είδαμε πως στα περισσότερα δημόσια σχολεία τα σχολικά γεύματα πολλές φορές πετιούνται επειδή ίσως ένα παιδί να λείπει ή να μην θέλει να το αξιοποιήσει, και αυτά τα γεύματα σκεφτήκαμε μπορούν να προσφερθούν στα άτομα που όντως το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν θέλαμε να γενικεύσουμε αυτή την ανάγκη και να προσφέρουμε γεύματα από ιδιώτες, από τοπικές επιχειρήσεις, από σχολεία, νοσοκομεία, σε άτομα τα οποία όντως το έχουν ανάγκη. Έτσι λοιπόν θέλαμε να εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα φαγητού στους δικαιούχους, να εξασφαλίσουμε μια κοινωνική αλληλεγγύη που οποιοδήποτε μπορεί να προσφέρει στους συνανθρωπούς του με πολύ απλές διαδικασίες, με το πάτημα ενός κουπιού. Και φυσικά θέλαμε να δείξουμε πως το φαγητό δεν είναι για να το πετάμε, πρέπει να αξιοποιούμε τους πόρους μας, να το μοιράζουμε σε όποιον το έχει ανάγκη, πόσο μάλλον στις μέρες μας που τα προβλήματα που δημιουργούνται από το πέταμα του φαγητού είναι και πολύ μεγάλα και ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ονομάζομαι Αριστόδημος Πετρούλιας και είμαι ο σχεδιαστής της εταιρείας Social Food Grid. Η βασική αρχή της εταιρείας μας και οι χρήστες της μοιράζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τους εθελοντές, τους δότες και τους δικαιούχους. Αρχικά υπάρχουν οι δικαιούχοι. Είναι οι άνθρωποι που λόγω της φορολογικής τους δήλωσης ή λόγω της οικονομικής τους κατάστασης, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φοιτητές ή άνθρωποι με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, είτε οικογένειες με πολλά παιδιά, είτε και ηλικιωμένοι, έχουν την ανάγκη για φαγητό. Έτσι εμείς ως εταιρεία τους δίνουμε τη δυνατότητα ανώνυμα να μπορούν να παίρνουν φαγητό ποιότητας ώστε να μπορούν να ζουν με ποιοτική ζωή. Σε καθημερινή βάση. Φυσικά και σε καθημερινή βάση. Μετά υπάρχουν οι δότες, οι οποίοι μπορεί να μοιράζονται σε κάθε κλάδο τα οποία ασχολείται με φαγητό. Είτε αυτό είναι με φούρνη, μαγαζιά, ψαραγορές, είτε και η λαϊκή αγορά. Και φυσικά εστιατόρια και φυσικά και μπορεί να είναι και σχολεία, τα οποία πολλές φορές έχουν πολλά φαγητά τα οποία τους περισσεύουν και εν τέλει πετιούνται. Ωραία, αυτοί μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα τη δική σας λοιπόν και ναι. Δηλώνουν τις ποσότητες του φαγητού που έχουν διαθέσιμες. Ναι. Δηλώνονται στην πλατφόρμα οι διαθέσιμες αυτές ποσότητες και μετά οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην πλατφόρμα και να επιλέξουν οι ίδιοι ποια φαγητά μπορούν να πάρουν ανάλογα με τις ποσότητες φυσικά που δικαιούνται. Και φυσικά επειδή μπορεί να υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι να μην μπορούν να μεταφερθούν στα κέντρα τα οποία μοιράζουν το φαγητό, τα μαγαζιά, τη λαϊκή, έχουμε και έναν τρίτο τομέα που θα είναι οι εθελοντές. Οι εθελοντές δηλαδή βοηθάνε τους ανθρώπους και μεταφέρουν το φαγητό στις τοποθεσίες ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε ένα υγιές και ένα ποιοτικό φαγητό. Οι εθελοντές δηλαδή έχουν το ρόλο του delivery. Ναι. Ωραία. Φυσικά. Και εν τέλει το κάνουν για να βοηθήσουν την κοινωνία και την κοινότητά τους, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους. Η πλατφόρμα είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που ουσιαστικά χωρίζει σε τρία μέρη.
τον δικαιούχο, τον εθελοντή και τον δότη. Ο καθένας έχει το δικό του μερίδιο. Ο εθελοντής προφανώς είναι αυτός ο οποίος μεταφέρει τις μερίδες. Ο δότης είναι αυτός που τις δίνει και ο δικαιούχος είναι αυτός που τις παίρνει. Η πλατφόρμα βασίζεται σε αυτά τα τρία μέρη. Λοιπόν, ο δικαιούχος είναι μια εντελώς ελεύθερη πλατφόρμα που ο δικαιούχος μπαίνει μέσα, κάνει τη σύνδεσή του, φτιάχνει τον λογαριασμό του και έτσι μπορεί καθημερινώς, σε καθημερινή βάση, να επιλέγει κάποια γεύματα τα οποία θέλει να πάρει. Ο δότης είναι αυτός ο οποίος δίνει τα γεύματα. Κάθε μαγαζάτορας καθημερινά βλέπει ποιες μερίδες του περισσεύουν και μπαίνει σε αυτή την πλατφόρμα και δηλώνει πως περισσεύουν κάποιες συγκεκριμένες μερίδες. Ας πούμε 3, 4, 5, οτιδήποτε. Και με τη σειρά του, ο εθελοντής είναι αυτός που θα μεταφέρει αυτές τις μερίδες. Επιπλέον, στο τέλος κάθε χρόνου, κάθε χρονιάς, κάθε σεζόν, θα μετριούνται πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει ο κάθε εθελοντής, πόσες μερίδες έχει δώσει κάθε μαγαζάτορας και θα γίνει ένας μικρός διαγωνισμός που θα υπάρχει μια μικρή επιβράβευση και για τους δότες και για τους εθελοντές. Ένα συμβολικό βραβείο, ναι, για να τους ανταποδώσουμε αυτό που κάνανε στην κοινωνία. Όπως επιπλέον, στα μαγαζιά θα υπάρχουν κάποια ειδικά αυτοκόλλητα που θα έχουν το λογότυπο της εταιρείας μας, FoodGrid, και αυτό θα είναι ένα κίνητρο για την υπόλοιπη κοινωνία της Καλαμάτας να πηγαίνουν σε αυτά τα μαγαζιά, διότι θα ξέρουν ότι ό,τι περισσεύσει θα δοθούν σε άτομα που το έχουν ανάγκη, όπως και επίσης ότι ποτέ δεν πρόκειται να φάνε μπαγιάτικο φαγητό. Αφού αυτά θα δοθούν, πάντα το φαγητό είναι φρέσκο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Νταγιόπουλος και είμαι ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης Social Food Grid. Όπως ανέφερε και ο CEO της επιχείρησής μας, Δημήτρης Μπουγάς, η επιχείρηση θα λειτουργεί μέσω οποιασδήποτε φορητής μονάδας, κινητού, τάμπλετ, υπολογιστή, καθώς θα υπάρχουν και ορισμένα σημεία πρόσβασης στην πόλη, από τα οποία θα μπορεί να έχει, τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε χρήστης. Συγκεκριμένα, τα άτομα, θα υπάρχει εφαρμογή για το κινητό και ιστοσελίδα για τους υπολογιστές, για να γίνει ευκολότερη η πρόσβασή τους στην επιχείρησή μας. Και ακόμα και τα άτομα τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους έναν υπολογιστή ή ένα κινητό, θα μπορούν και αυτοί που είναι οι κύριοι, που θα είναι οι κύριοι χρήστες της επιχείρησής μας, να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή μέσω κάποιων δημόσιων υπηρεσιών και ακόμα και των δημόσιων σημείων πρόσβασης που θα υπάρχουν στην πόλη. Και να πούμε ότι είναι δωρεάν το φαγητό που δίνεται από τις επιχειρήσεις και δωρεάν το παίρνουν οι δικαιούχοι. Το φαγητό φυσικά είναι δωρεάν. Οι επιχειρήσεις παρέχουν το φαγητό που τους περισσεύει χωρίς κανένα κόστος στα άτομα που τους έχουν ανάγκη και οι εθελοντές μεταφέρουν και αυτοί απλά εθελοντικά στα άτομα που έχουν ανάγκη το φαγητό. Θα σας δείξουμε, αυτή θα είναι η αρχική σελίδα όπου κάποιος μπορεί να κάνει είτε σύνδεση είτε νέα εγγραφή. Ας πάμε στη σύνδεση και ας πάμε συγκεκριμένα στον εθελοντή. Εδώ θα βάζει το όνομα που έχει στο site και τον κωδικό του και θα κάνει login, δηλαδή θα μπαίνει μέσα στο site. Με το που μπαίνει θα βλέπει ποιες παραγγελίες πρέπει να παραδώσει, είναι διαθέσιμες για παράδοση. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάποια σημεία, όπως λέει ΑΚ εδώ πέρα, ας πούμε 2 χιλιόμετρα. ΑΚ είναι η απόσταση του εθελοντή από το σημείο που βρίσκεται το εστιατόριο, ώστε να ξέρει ποιο να προτιμήσει για να είναι πιο κοντά σε αυτόν. Και ΑΠ, που λέει ας πούμε από 0,5 έως 1 χιλιόμετρο στο Κάρδαμο, είναι η απόσταση από το εστιατόριο προς εκείνον που πρέπει να το πάει, για να ξέρει και πάλι να είναι κοντά. Δηλαδή το μέγιστο είναι μέχρι 1 χιλιόμετρο. Στο εστιατόριο Κάρδαμο, ναι. Στο Λαδολέμον, ας πούμε, είναι έως 6 χιλιόμετρα. Για παράδειγμα στο Κάρδαμο. Το Κάρδαμο έχει δύο μερίδες και εδώ πέρα εμφανίζεται ένας χάρτης ο οποίος του εξηγεί πού ακριβώς βρίσκεται το Κάρδαμο. Βλέπει λοιπόν ότι είναι στην πλατεία στην Eurobank. Ακριβώς. Μετά εδώ πέρα το Κάρδαμο έχει δύο διαθέσιμες μερίδες. Αυτές οι δύο διαθέσιμες μερίδες έχουν κλειστεί από δύο ιδιώτες. Ο ένας βρίσκεται κοντά στο Κάρδαμο, 500 μέτρα ας πούμε, συγκεκριμένα στη Χρυσάνθη Παγώνη, και ο άλλος βρίσκεται κάπου στη Βέργα. Οπότε πιο πιθανό είναι αυτός ο οποίος θέλει να παραδώσει το γεύμα να πάει κάπου κοντά. Βλέπουμε και συγκεκριμένες ώρες παραλαβή. Ακριβώς. Ναι, είναι περίπου, έχουμε υπολογίσει την ώρα περίπου που τα καταστήματα ξέρουν πόσες μερίδες του περισσεύουν. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει 12 ώρα το μεσημέρι πόσες μερίδες του περισσεύουν, αλλά μέσα σε 12 και σημεία. Πατώντας επιλογή, βλέπει το όνομα του δικαιούχου. Μόνο όταν πατάει επιλογή, βλέπει το όνομα του δικαιούχου, ώστε να μην το ξέρει από την αρχή. Βλέπει, ας πούμε, το τηλέφωνό του, τον κωδικό της κάρτας, τα πάντα. Και στις οδηγίες παράδοσης, αυτό συγκεκριμένα είναι, κάποιος δικαιούχος μπορεί να μην έχει κάποιο σπίτι,
ή κάτι συγκεκριμένο να μένει, στο οδηγίες παράδοση μπορεί να δώσει οδηγίες για να συναντηθούν με τον εθελοντή. Και αφού γίνει η επιβεβαίωση παράδοσης, τον ευχαριστούμε και του προσθέτουμε κάποιους πόντους για να του δείξουμε 10 πόντους. Ναι, 10 πόντους. Αυτό δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Ναι.